Γεια σας, Πλωρισόμνια. Εδώ στο Λονδίνο η Huawei παρουσίασε δύο νέα smartphone. Είδαμε το P8 και τώρα βλέπουμε και το μεγάλο, πολύ μεγάλο μάλλον αδερφάκι του, το P8 Max. Σίγουρα μπορείτε να καταλάβετε αμέσως από το κάτημα στο χέρι πόσο μεγάλο είναι. Μιλάμε στην ουσία για ένα μικρό tablet ή phablet σίγουρα, αν προτιμάτε. Δεν ξέρω, κατά πάσα πιθανότητα, όπως μας έχουν πει, δεν θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας, αλλά δεν είχαμε μια ευκαιρία να το δούμε, γιατί είναι σίγουρα μια εντυπωσιακή συσκευή. Η οθόνη με in-cell technology, όπως και στο P8, είναι στις 6,8 inches με Full HD ανάλυση. Εδώ βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο όμορφα όσο στο P8. Βέβαια και πάλι το πεξέλιασμα είναι σχεδόν αόρατο, τα χρώματα είναι πολύ όμορφα. Όχι όμως τόσο όμορφα, θα έλεγα, όσο με την πρώτη επαφή που είχαμε το P8. Υπάρχει πάλι εδώ, βλέπουμε δύο θύρες για SIM κάρτες, nano SIM κάρτες με υποστήριξη LTE. Αν αφαιρέσουμε τη μία, μπορούμε να βάλουμε microSD κάρτα και να επεκτείνουμε τα 64 GB αποθηκευτικού χώρου με επιπλέον 128, αφού το συγκεκριμένο μοντέλο βγαίνει με ελάχιστο αποθηκευτικό χώρο στα 64 GB. Έχει καλύτερο επεξεργαστή, οκταπύρινο πάλι, βέβαια, η κατασκευή της ίδιας της Huawei, στα 2,2 GHz. Τώρα έναντι 2 GHz του P8, ενώ κοιτάξτε και την κατασκευή, η οποία σίγουρα είναι καταπληκτική στα ίδια υψηλά επίπεδα που είδαμε και στο P8, με full unibody, metal unibody, Gorilla Glass 4 στην εμπρόστια όψη, εδώ το αλουμίνιο, δύο κεραίες όπως είπανε πάνω και κάτω για πολύ καλές λήψεις και πολύ καλή με πολύ καλή σύνδεση με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει η ίδια κάμερα όπως και στο P8, 13 MP με οπτικό σταθεροποιητή, διπλό LED flash και κάμερα με δικό του επεξεργαστή εικόνας στα επίπεδα, όπως είπανε, μάλιστα DSLR φωτογραφικής μηχανής. Βλέπουμε εδώ και το μενού που είναι, άμα έχετε δει βέβαια την παρουσίαση του Ascend Mate 7 που έχουμε κάνει, είναι το ίδιο περιβάλλον σχεδόν, βέβαια τώρα είναι Android 5 Lollipop. Η μπαταρία βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη, 4360 mAh, Bluetooth όλα βέβαια μέσα, Wi-Fi. Και όπως είπαμε στην αρχή, δεν το περιμένουμε να έρθει στη χώρα μας, γιατί κάτι που δεν μας παραξενεύει, αφού δεν ξέρω κατά πόσο στην Ευρώπη και σίγουρα και στη χώρα μας υπάρχει κοινό για μια τέτοια συσκευή. Αυτό πάντως είναι το Huawei P8 Max, ένα από τα δύο νέα smartphones, μάλλον μια από τις δύο νέες συσκευές που παρουσίασε εδώ στο Λονδίνο η Huawei σήμερα.